Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Για συμφωνία με επιφυλάξεις κάνουν λόγο οι επικεφαλείς της Τρόικας σε δελτίο τύπου που εξέδωσαν πριν από λίγο και το οποίο περιλαμβάνει τους βασικούς άξονες της έκθεσής τους προς το Eurogroup, που αναμένεται να συνεδριάσει το απόγευμα και να καταλήξει σε πολιτική συμφωνία για την τμηματική εκταμίευση της επόμενης δόσης προς τη χώρα μας. Η Τρόικα απορρίπτει το αίτημα της ελληνικής πλευράς για μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, ενώ χαρακτηρίζει αβέβαιες τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Να πάμε στη Μαρία Παπά, η οποία θα μας ενημερώσει, ενώ κοντά μας είναι και ο Αρμένης. Μαρία, να ξεκινήσουμε με σένα. Για συμφωνία ad referendum, δηλαδή για συμφωνία με επιφύλαξη, κάνει λόγο η αναφορά της Τρόικας που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο. Λέει όχι στη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Mm-hmm. Επισημαίνει τις προβλέψεις για σταδιακή επιστροφή στην ανάπτυξη το 2014, χωρίς όμως να παραλείπει πως οι προοπτικές είναι αβέβαιες. Η έκθεση τονίζει τη δέσμευση της Ελλάδας για διορθωτικά μέτρα που θα οδηγήσουν σε πρωτογενές πλεώνασμα φέτος. Η Τρόικα διαπίστωσε υπερβολικές δαπάνες στον τομέα της υγείας, περισσότερο ικανοποιημένη είναι από τις μεταρρυθμίσεις στην φορολογική διοίκηση. Επισημαίνεται επίσης πως η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσω της ολοκλήρωσης της στρατηγικής για 4 συστημικές τράπεζες. Σήμερα το απόγευμα περιμένουμε την πολιτική απόφαση για έγκριση της δόσης των 8,1 δισεκατομμυρίων, που προφανώς, από όσα ξέρουμε, θα γίνει τμηματικά η εκταμίευση, ενώ αύριο αναμένεται να φτάσει στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει όλα τα προαπαιτούμενα. Πάμε τώρα λοιπόν και στον Νίκο Αρμένη να μας ενημερώσει για το πώς βλέπει η κυβέρνηση την ανακοίνωση της Τρόικα και τι περιμένει από το απόψινο Eurogroup, Νίκο. Ούτε επίσημα ούτε ανεπίσημα υπάρχει κάποιο σχόλιο από το Μέγαρο Μαξίμου για αυτή την ανακοίνωση της Τρόικας. Mm-hmm. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, περιμένουν την απόψινη συνεδρίαση του Eurogroup, αισιοδοξούν ότι θα υπάρξει απόφαση για έγκριση της δόσης. Μια πολιτική απόφαση γι' αυτό. Έχει κάνει τις σχετικές δηλώσεις κατ' επανάληψη ο κ. Στρουνάρας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αφού υπάρξει απόφαση και τελικό κείμενο από την πλευρά των δανειστών, στην κυβέρνηση θα επεξεργαστούν την όποια εξέλιξη και θα τοποθετηθούν. Παράλληλα, πάντως, κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση το εξής θα επιταχύνει τους ρυθμούς της στην κατεύθυνση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και των αποκρατικοποιήσεων. Ενώ να σου πω ότι την ίδια ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ στελέχη λένε πως επιβεβαιώνονται και πως εκτιμούν πως έρχονται και άλλα νέα μέτρα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο.